Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε στη σκηνή το τελευταίο κωμικό, τον κύριο Κώστα Κουτάνη. Πάμε ρε, πάμε ένα χειροκρότημα, πάμε. Γεια σας, με λένε Κώστα Κουτάνη, όχι Ντάμπο. Μην τα βλέπετε έτσι μεγάλα. Λένε ότι όσοι έχουν μεγάλη μύτη, αυτιά τον έχουν τεράστιο. Δεν ισχύει για τη μύτη. Χαίρομαι για αυτά που μου δίνουν τα αυτιά μου. Ανακάλυψα ότι πιάνω δορυφορικά σήματα. Η μάνα μου είπε ότι παραμιλούσα στον ύπνο μου. Τη ρωτάω τι έλεγα. Μου λέει «Τιτζία!» Δεν μπορώ τα βρώμικα μαγαζιά. Ήρθα εδώ πέρα σήμερα να ρίξουμε ένα χειροκρότημα για την αρχιτεκτονική. Πάμε γρήγορα, έτσι. Μου τρώτε χρόνο. Δεν μπορώ τα βρώμικα μαγαζιά γιατί έχουν κατσαρίδες. Πολλές και παντού. Έχουν τόσες πολλές κατσαρίδες που πλέον μένουν, συμπεριμένουν στην πόρτα σε φάση. Καλησπέρα, σας έχετε κλείσει ταβάνι. Έχουν τόσες πολλές κατσαρίδες που αφού τις σκοτώσω, τις βαλσαμώνω και τις θέλω να γίνουν η νέα συλλογή της Διαγκοστίνη. Έχουν τόσες πολλές κατσαρίδες που κάνουν κατάληψη το μπάνιο και παίζουν χαρτιά. Υγείας. Ένα χαριτωμένο λογοπαίγνιο. Και αυτό που δεν μπορώ περισσότερο με τις κατσαρίδες είναι η αγένεια. Σκάνε μόνιμα απρόσκλητες σαν τον Έρπη. Κοιτάς περίεργα. Δεν πιστεύω να είσαι και να στο θύμισα, ε. Όχι. Ωραίος. Εσύ είσαι πριν με τις δύο ή εσύ είσαι ο άλλος. Α, εντάξει. Α, εσύ γάμα. Είσαι ωραίος. Έλα. Κόλα, Έρπη. Και για να το επικοινωνήσουμε λίγο, πιστεύω ότι τις κατσαρίδες θα τις αγαπούσα παραπάνω αν ήταν ευγενικές. Δηλαδή, αν ερχόταν μια κατσαρίδα στο σπίτι μου και μου έλεγε «Αδερφέ, έχω 5.000 παιδιά και δεν έχω που να μείνω το βράδυ. Η γυναίκα μου με παράτησε με μπάμπουρα». Θα του έλεγα «Μην ανησυχείς, ξέρω ότι όλες οι πρώην σου ήθελαν να σε πατήσουν». Θέλει τον χρόνο του. Ή αν ερχόταν στο λεφορείο, σε φάση «Δεν ζητιανεύω τη συμπόνια σας, αναπτήρες πουλάω, έχω χάσει 3 παιδιά από τέζα». Θα βάζα το χέρι στη τσέπη, θα της έδινα 5 ευρώ. Ξέρω, δεν γελάτε, είναι υπερβολικά αυτά που λέω. Ποιος δίνει 5 ευρώ. Και μου τη δίνει που βασικά πολλοί λένε τις κατσαρίδες παράσιτα. Αυτοί σίγουρα δεν έχουν γνωρίσει την πρώην μου. Χώρισα πριν 3 μήνες, δεν ξέρω πώς έγινε. Φτάσαμε σε ένα σημείο να μου πει «Κώστα, δεν έχουμε τίποτα άλλο πέρα από το σεξ». Και της λέω «Οκ, ποιο είναι το πρόβλημα». Και με χώρισε, δεν ξέρω γιατί. Μέχρι που κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και λέω «Εντάξει, το κορίτσι δεν έχει γούστο». Μία εβδομάδα μετά τα φτιάξε με έναν όμορφο και ντούκι, οπότε... Βγήκαν φωτογραφία, προφίλ μαζί και την παίρνει αγκαλιά και κοιτάει την κάμερα σαν μου λέει «Ναι φίλε, εγώ την πηδάω τώρα». Και δες, έχω και την ίδια πόζα που είχατε στη φωτογραφία προφίλ εσείς οι δύο. Μόνο που εγώ έχω μπράτσα. Ναι, αλλά εγώ έχω μεγάλα αυτιά. Και το ηλίθιο είναι ότι το κινητό μου συγχρονίζει φωτογραφίες προφίλ με τις επαφές και τώρα έχω φωτογραφία με αυτούς τους δύο με μαγιό και από κάτω όνομα επαφή Ζουζουνάκι μου. Το άλλαξε σε κάτι πιο ταιριαστό, πλέον γράφει «Μάντεψε ποιος κόλλησε ουρολίμωξη». Αλλά δεν μου έφτασε. Πήγα στον υπολογιστή, πλακώθηκα εκεί πέρα στο Photoshop, πήρα όλες τις φωτογραφίες με αυτή να μου παίρνει πίπα και βάλα στην φάτσα της την φάτσα του. Ένιωσα χειρότερα. Γιατί εδώ που τα λέμε κι εγώ αυτό, αν θα διάλεγα. Αλλά είπα να προχωρήσω, ντύθηκα, ξυρίστηκα, πλήθηκα και γράφτηκα σε dating site. Μπορείτε να με κάνετε όλοι ad. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, τα έχω τεράστια και κάνω 2 ώρες σεξ συνεχόμενα. Χωρίς και να. Το γράφετε. Και εκεί γνώρισα μια κοπέλα, σοβαρή και με στόχους. Θέλει να βγάλει κάρτα παραμονής. Ετοιμαστείτε, έρχεται. Είναι από την Αλβανία. Τι να σας πω, μου έχει κλέψει την καρδιά. Είναι έμπορος οργάνων. Δουλεύει για τον Φίλιππο Νάκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν προχώρησε, γιατί δεν είχε πόδια. Οκ, καφρίλες. Είπα να σας κλείσω εδώ, ρε παιδί μου. Γεια σας, χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κώστας Κουτάνης, κυρίες και κύριοι. Yeah!